Πόσο χρόνο είστε εδώ? 18. Πιάνετε την πέτρα και τη στίβα όπως κάνετε και τώρα? Σαφώς. Πώς ήταν τότε ο Ολυμπιακός? Μοναδικός και ανεπανάληπτος. Τώρα τι έχετε να πείτε για τον Ολυμπιακό? Σε πολύ υψηλό επίπεδο. Όπως και τώρα. Είναι η ομάδα η οποία έχει 7 συνεχόμενα πρωταθλήματα. Πάμε για το 8ο. Και πιστεύω ότι ο πρόεδρός μας, ο οποίος είναι ένας απίθανος άνθρωπος, θα κάνει ό,τι το καλύτερο μπορεί για να δοξαστεί ο Ολυμπιακός ακόμη μία φορά. Πειραιάς και Ολυμπιακός. Υπήρχε περίπτωση να είναι κάτι άλλο? Είπες Πειραιάς και Ολυμπιακός. Ολυμπιακός και Πειραιάς. Ολυμπιακός και Πειραιάς. Εντάξει. Εμείς τον Πειραιά ζούμε για αυτή τη μεγάλη ομάδα. Η ομάδα η οποία πραγματικά είναι ένα θρύλος. Και είμαστε πολύ τυχεροί γιατί μέσα από αυτή την ομάδα περάσανε πολύ μεγάλοι πρόεδροι. Και ο μεγαλύτερος που υπάρχει και θα μείνει στην ιστορία είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Μάλιστα. Ένας και μοναδικός. Να γυρίσουμε λίγο όμως τα χρόνια πίσω και να μου πείτε λίγα πράγματα. Πώς ήταν τότε ένας αθλητής, μεγάλος ποδοσφαιριστής, μέσα σε μια τέτοια ομάδα? Όταν εγώ ξεκίνησα να πάω στον Ολυμπιακό, 14 ετών, κατάλαβα ότι εκεί θα κάνω καριέρα. Εκεί θα δοξάσω την ομάδα μου, την οποία την λάτρευα από πιτσιρίκο. Η πιο ωραία στιγμή? Όταν φόρεσα για πρώτη φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού, όχι σε παιχνίδι, σε προπόνηση. Αυτό μου δώσε ακριβώς τη δύναμη και το σφύριγμα που λέμε εμείς ποδοσφαιρικά, να καταλάβω πως αυτός ο σύλλογος πρέπει να δοξαστεί από μένα όσο μπορώ περισσότερο, μαζί με τους μεγάλους συναδέρφους ποδοσφαιριστές. Δαρύβα, Κοτρίδη, Μουράτη, Ρωσίδη, Καραπατή, Θεοδωρίδη, Κουρουκλάτο, ονόματα φοβερά. Δρόσο, Κοκκινάκη, Μουστακλή, θα πω κι άλλους, Κοτρίδη, Μπέμπι. Έχετε πει τους πιο τους πιο τόπους. Μεγάλη παίκτη. Και σας αγαπάνε, βλέπω και έρχονται και σας χαιρετάνε όλοι, πολύ αγάπη. Κοίταξε, αλλά το κόκκινο δεν το βγάζετε από πάνω σας. Ποτέ. Κοίταξε να δεις κάτι. Εγώ είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, γιατί ουδέποτε στην ποδοσφαιρική μου καριέρα, παρότι έχω 8 κατάγματα και σταμάτησα 26 χρονών παιδί, ουδέποτε είχα αποβληθεί ή είχα παρατηρηθεί από διαιτητή. Ήταν για να παίξω το σωστό ποδόσφαιρο, το αθλητικό ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο πολιτισμού, τέχνης και γραμμάτων. Αγαπάμε Ολυμπιακό. Πάντα. Δεν λείπω ποτέ. Και μέσα από αυτή την εκπομπή, αυτή την παρουσία, θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρό μας, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, που προσέχει σε αυτό το επίπεδο την ομάδα των παλεμάχων, τους παλιούς παίκτες. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Με αυτήν την ιστορία. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φαντή. Να είστε καλά, κορίτσια μου.